αλλά ακριβής. Όχι ναι μεν, αλλά. Φίλε μου, νομίζω ότι ο λόγος το ότι βγήκε αυτή η εκπομπή στον αέρα, βγήκε ο Αστήριος Λουκάς, δεν χρειάζεται να τους εξηγήσω, τους αντιλαμβάνεστε και μόνος σας, αλλά για να αποφορτίσουμε λίγο την ατμόσφαιρα και για να αντιληφθείτε γιατί κανείς δεν δέχτηκε να ήταν σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για αυτόν τον αθλητή, για την ιστορία μας. Θα συνεχίσουμε την αφήγηση του Κώστα για τον πατέρα του και σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον κύριο Καρατζαφέρη. Ελπίζουμε ότι δεν θα είναι πολύ αργά και θα παρακαλούσα το κοντρόλ αμέσως μετά την συνέχιση της αφήγησης του Κωνσταντίνου να έχουμε επικοινωνία με τον πρόεδρο του λαού, τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη. Πάμε. Θέλω να πούμε στην ουσία του θέματος, Κώστα. Και η ουσία του θέματος είναι μία, ότι εσύ κάνεις μία καταγγελία, η οποία καταγγελία τη θεωρείς γιατί υπάρχει ασέβεια απέναντι στο όνομα του πατέρα σου. Τι καταγγέλεις στην προκειμένη περίπτωση, ποιον καταγγέλεις και ποιους. Σωστό. Σε αυτό έχεις δίκιο, πάρα πολύ δίκιο σε αυτό έχεις. Λοιπόν, πήγα στον κύριο Αβραμόπουλο. Ποιος καταγγέλει συγκεκριμένα πράγματα. Καταγγέλλω τον κύριο Αβραμόπουλο, την πρώην Ολυμπιακή Επιτροπή μέχρι το 1995, τον κύριο Αντώνη Τζίκα και τον σημερινό πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, τον κύριο Μπάμπη Νικολάου. Τη γυναίκα γραμματεία αθλητισμού, το ΣΕΓΑΣ, τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, αν και τα υπόλοιπα. Ο πατέρας σου ανήκει στο σωματείο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, έτσι. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχεις βοηθηθεί από τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης σε όλη αυτή την έρευνα και την αποκατάσταση της μνήμης του πατέρα σου. Ο Ηρακλής αρνήθηκε. Αυτά τα μετάλλια που βλέπεις είναι όλα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Γιατί τα αρνήθηκε. Και όχι μόνο. Γιατί τα αρνήθηκε. Από ό,τι ξέρω εγώ, δεν ξέρω έτσι πολλά πράγματα. Από ό,τι κατάλαβα έτσι λίγο. Ότι αρνηθήκαν αυτά τα μετάλλια, τα πρώτα μετάλλια, η παρακαταθήκη όπως είπαμε των Ελλήνων, κατάλαβες λοιπόν, αλλά και αντιθέτως έχει βάλει επάνω στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη, έχει βάλει ξένη ιστορία, έχει βάλει τον κύριο Ιβάνοφ και γράψαν την ιστορία. Και γράψανε ο κύριος Ιβάνοφ, ξέρει πάνω ο κόσμος της Θεσσαλονίκης τι υπήρξε. Υπήρξε σαν ποτέρ. Ο Ηρακλής είναι σαν ποτέρ, ιστορικά. Ο Ηρακλής είναι πνεύμα. Ο Ηρακλής είναι Μέγας Αλέξανδρος. Ο Ηρακλής είναι Μακεδονία. Ο Ηρακλής είναι Θεσσαλονίκη. Και στο τέλος θα πω και μετά θα πω τελευταίο την Ελλάδα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ανέφερε το όνομα του μέλους της Ολυμπιακής Επιτροπής, του Μπάμπη του Νικολάου. Βεβαίως, ναι. Εκ του οποίου έχεις λάβει και μία προσωπική επιστολή, την οποία εγώ έχω στα χέρια μου, και αρνείται ότι υπήρξε τέτοιος αθλητής και αρνείται επίσης ότι είναι και Ολυμπιονίκης. Τι έχεις να πεις από αυτού. Γιατί δηλαδή ένα μέλος Ολυμπιακής Επιτροπής, που φυσιολογικά η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι αυτή που έχει την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, να αρνείται έναν Ολυμπιονίκη. Το βρίσκεις λογικό, φυσιολογικό. Θα πω πέντε πράγματα. Θα το θέσω διαφορετικά. Γιατί τα αρνείται. Υπάρχουν θεωρείς ή κάποιοι άλλοι λόγοι που τα αρνείται. Θα πω πέντε πράγματα αυτά που αισθάνομαι. Αυτά που αισθάνομαι θα πω. Ότι ο κύριος Εσίμιτζικ, ο πατέρας του υπήρξε, είναι ξένος ο κύριος Σιμιτζικ. Υπήρξε. Τι είναι ο Σιμιτζικ. Υπήρξε πολλά έτη στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Υπήρξε πολλά έτη στην Ολυμπιακή Επιτροπή. Έκανε και προπονητής το 1930 στην Εθνική Ομάδα. Ήταν και ο πατέρας μου. Έχουμε και υλικό και με τον κύριο Σιμιτζικ. Ο σημερινός ο Σιμιτζικ, ο γιος του, έχει όλη αυτή την κληρονομιά. Είναι μεγάλο μέλος μέσα στην Ελλάδα. Για να απαντάς αυτό που σε ρωτάω. Γιατί αρνούνται το όνομα Αστέριος Λουκάς. Γιατί.
αρνούνται τα θύματα. Οι πραγματικοί δεν ξέρουμε τι γίνεται για. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που λένε, με κατάλαβες, δηλαδή... Θα το πούμε διαφορετικά. Ναι. Ξέρω μια άλλη πτυχή. Ο πατέρας σου έχει βραβευθεί από τον ίδιο τον βασιλέα Παύλο το 1958. Βεβαίως. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, βεβαίως. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Θεωρείς ότι είναι πολιτικό το θέμα όσον αφορά το θέμα του πατέρα σου? Δεν θα πω χίλια στα χίλια, θα πω 99%. Λοιπόν, δεν είπαμε λίγα ονόματα. Δεν θέλω να πούμε ονόματα, θέλω να μου απαντάς σε αυτό το οποίο εγώ σε ρωτάω. Δεν θέλω να μου λες τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μια κατάσταση. Σωστό. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Λοιπόν, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μου έχεις πει ότι η φωτογραφία του πατέρα σου δεν υπάρχει στο Αθλητικό Μουσείο. Συμφωνούμε σε αυτό? Εγώ έχω διαπιστώσει μία φωτογραφία η οποία βρέθηκε και εξαγοράστηκε από ιδιώτη, η φωτογραφία του Αστέριου Λουκά, υπάρχει στο Αθλητικό Μουσείο. Στο Αθλητικό Μουσείο είναι ένας άνθρωπος που είναι και αυτός μέσα, ακούς, μέσα στο θάψιμο. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει η φωτογραφία του πατέρα στο Αθλητικό Μουσείο ή δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Αυτό. Πρότεινα να βάλει αυτήν τη φωτογραφία. Που είναι άλλο το τι πρότεινες. Μπορεί να διαφωνείς το μέγεθος, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ή δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Με στοιχεία, με ανθρώπους μαρτύρους. Είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι τηλεθεατές, για τη συνέχεια της εκπομπής. Ακούμε την αφήγηση του Κωνσταντίνου του Αστέριο και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης, τον οποίο και καλησπερίζω. Κύριε Καρατζαφέρη, καλησπέρα σας. Αγαπητέ συνάδελφε, καλησπέρα. Το θέμα το οποίο αναπτύσσει σήμερα νομίζω ότι δείχνει τη μικρότητα μερικών ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν δοξάσει τον τόπο να έρχεται η ίδια η πολιτεία, η συνδεδεμένη πολιτεία και να τους ακυρώνει την παρουσία στην ελληνική πράγματα, αθλητική ιστορία. Είναι πράγματα που θλίβουν. Κύριε Καρατζαφέρη, θα σας κάνω μία ερώτηση. Δεν υπάρχουν πιο εύσχυμοι τρόποι να μας αφελεινίσουν ή να βγάλουν την ιστορία μας κατά κάποιο τρόπο? Δεν κάνουν διάκριση. Όπου βρίσκουν να μας τραυματίσουν, να μας τραυματίζουν. Όπου βρίσκουν, σε κάθε σημείο. Το θέμα είναι γιατί εμείς τους στείλουμε την πλάτη, δηλαδή. Γιατί τους λέμε, ελάτε μαχαιρώστε. Γιατί είμαστε τόσο εύκολοι. Όλα αυτά τα πράγματα συνθέτουν μία έτσι απαξίωση για την ιστορία και για το φρόνημα αυτού του τόπου. Είμαι πράγματι έτσι συγκλονισμένος με αυτά που συμβαίνουν, και το ένα και το δεύτερο. Όλα αυτά προσθέτουν ένα puzzle απαξίωσης για αυτό που είμαστε. Και νομίζω ότι είναι οδυνηρό. Γιατί κανένας δεν αντιδρά. Δεν αντιδρά η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν αντιδρά φυσικά η κυβέρνηση που είναι και ο μέγας συμμέτοχος σε αυτή τη διαδικασία. Δεν αντιδρά η ακαδημαϊκή κοινότητα, δεν αντιδρούν οι φοιτητές. Εγώ θυμάμαι κάποιους φοιτητές για τον Ακίνο και για τον Ωρέγκα κτλ. Κάνανε ολόκληρες διαδηλώσεις. Και τώρα για θέματα που άπτονται έτσι κυριαρχικών έτσι στοιχείων για την επιβίωση του έθνους, όπως είναι ο πολιτισμός μας και η ιστορία μας, δεν κάνουν καμία κίνηση. Μάλιστα. Καταρχήν, εγώ ξεκίνησα κατευθείαν με το θέμα μας, αλλά σε μια προηγούμενη εκπομπή, αν θυμίστε, είχαμε τη γιαγιά 94 ετών που τους είχαν κόψει τη σύνταξη. Μετά την παρέμβασή σας στη Βουλή και μετά από μια εβδομάδα ακριβώς, η σύνταξη στη γιαγιά επανήλθε. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω δημόσια, γιατί το θέμα εσείς είχατε το θάρρος να το φτάσετε μέχρι το ελληνικό κοινοβούλιο. Μα αγαπητέ, αν πρόκειται κάθε φορά να επιστρατεύεται ένας βουλευτής που να έχει φιλότιμο μέσα του να το φέρει το θέμα στην ολομέλεια της Βουλής, να το συζητήσει, ξέρω εγώ, κατά τη διάρκεια του προϋπολογισμού, για να είμαστε αξιοπρεπείς σε μια γριά 94 ετών που προσέφερε μια ζωή, ένα ολόκληρο ένα για αυτήν την Ελλάδα, που γέννησε στρατιώτες, που προσέφερε τα πάντα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή μας αυτή τη στιγμή. Την ίδια ώρα που με μεγάλη ευκολία προσφέρουμε 3 και 3,5 εκατομμύρια το μήνα σύνταξη σε διοικητές τραπεζών που έχουν προσφέρει υπηρεσίες 2 ετών. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να ντρεπόμαστε. Δεν είναι άτομο. Εγώ για άλλη μια φορά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, αλλά και για να μην ξεφύγουμε από το θέμα μας, διότι ήταν χρέωσή μου να σας ευχαριστήσω δημόσια και να επανέλθουμε
γιατί αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς απέναντι σε αυτό που λέγεται ιστορία, παράδοση, πολιτισμός. Νομίζω ότι είναι επιλεκτικές οι καταστάσεις αυτές. Αφαιρείται η μνήμη από εκεί που δεν εξυπηρετούμεθα. Είναι μονόπλευρη η πορεία. Γέρνει η πορεία αυτή. Θλίβομαι, δεν θέλω να συνεχίσω σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούμε και στους ήρωες να έχουμε μια μονόπλευρη διάσταση. Στους ανθρώπους που έγραψαν ιστορία να έχουν μια μονοπλευρή, αλλά μερικοί επιμένουν σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο το όνομα του Αστέριου που έφυγε από τις πλάκες αμνηστικές, είναι και άλλων ονόματα τα οποία ντρεπόμαστε να τα προφέρουμε επειδή ξέρω είχαν μια άλλη ιδιότητα. Ο άλλος υπήρξε Ολυμπιονίκης το 1960 στη Ρώμη, μετά από μισό αιώνα ξαναπήρε η Ελλάδα χρυσό μετάλλιο. Και εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να γράψουμε το όνομά του, δηλαδή είναι Κωνσταντίνος. Δηλαδή τι έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, Δημήτσουλας, όταν ξαφνικά πήρε το μετάλλιο, όσο το πήρε το μετάλλιο. Όταν ξέρω